Βήμα προς τα εμπρός χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συμφωνία για επισκέψεις του Ελληνοκύπρου διαπραγματευτή στην Άγκυρα και του Τουρκοκύπρου στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του State Department, Marie Harf, έκανε λόγο για σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δίκαιης διευθέτησης του Κυπριακού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προτρέπουν όλα τα μέρη να δράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία και να επιτύχουν πραγματική και ουσιαστική πρόοδο προς την επανένωση του νησιού ως διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Την ίδια ώρα εντείνεται η αντιπαράθεση στο εσωτερικό μέτωπο. Δρυμία επίθεση κατά του Προέδρου Αναστασιάδη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Απέφυγε να επιδιώξει οποιαδήποτε δέσμευση της τουρκικής πλευράς στο εδαφικό, στο περιουσιακό, στο προσφυγικό, στο θέμα των επίκων, στον τερματισμό της κατοχής, στην κατάργηση των εγγύσεων. Στην πραγματικότητα τα έδωσε όλα χωρίς να πάρει τίποτα. Ο πρόεδρος του Δυσία, Βέροφ Νεοφύτου, επανέλαβε ότι το κοινό ανακοινωθέν δεν είναι η λύση του Κυπριακού. Είναι ένα ικανοποιητικό κείμενο που θέτει τις παραμέτρους και έχουμε ένα επίπονο αλλά και μακρύ δρόμο μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις να πετύχουμε μια βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών επιμένουν στην επικινδυνότητα του κοινού ανακοινωθέντος. Με τις δεδομένες συνθήκες εμπεριέχει τον κίνδυνο να μας οδηγήσει σε επαναφορά ενός σχεδίου στο μοντέλο και στη φιλοσοφία του σχεδίου ΑΝΑΝ. Γιατί η συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συνομοσπονδία. Βρίθη από πρόνοιες που είναι συνομοσπονδιακές.